φωνές, με σκιές, με παθή και ρότα. Νατάσα, νομίζω ότι θα σε βνηδιάσω σήμερα. Είμαι έτοιμη. Θέλω να τραγουδήσουμε μαζί το «Έξαψε παντού όταν σε βλέπω». Βεβαίως. Να πω αρχικά ότι είναι η πρώτη φορά που τραγουδάω σε σίριαλ. Η πρώτη φορά που ακούγεται, το τραγούδι σε σίριαλ. Μια ταινία μόνο έχω τραγουδήσει, στην πολιτική κουζίνα, τα λιμάνια. Καταρχάς, να πούμε ότι τη μουσική την έχει γράψει ο Πέτρος Ιακωβίδης, με τον οποίο τα τελευταία χρόνια έχετε μια άψογη χημία και συνεργασία. Με τον Πέτρο γνωριστήκαμε τον Γενάρη του 2018. Είχαμε πει ότι θα συνεργαστούμε. Συνεργαστήκαμε τελικά τον Μάρτη του 2018 και από τότε έχουμε τέτοια ένωση μεταξύ μας, έχουμε τέτοια αγάπη, τέτοια σύμπνοια και αρμονία, τον αγαπώ πάρα πολύ. Όταν μου προτάθηκε να πω αυτό το τραγούδι, σκέφτηκα τον Πέτρο, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω μελωδία. Είναι, του λέω, θα βάλεις στο μυαλό σου ίντριγκα, έρωτα, πάθος, παρανομία, λίγο αστυνομικό, λίγο απ' όλα, βάλ τα όλα και στείλω μια μελωδία. Πήραμε και τους στίχους του Βαγγέλη και γίναμε όπως πρέπει. Του κύριου Μαρινάκη. Αλήθεια. Το τραγούδι το έχει γράψει ο κύριος Μαρινάκη. Δεν μπορώ. Ναι, αλλά δεν με προειδοποίησανε. Ποιος εκνηδιάζει. Ποιος εκνηδιάζει. Η Νατάσα. Έτσι, να. Να το τώρα, πάρ' το. Όχι, θα πέσω τώρα. Ναι, πέσε. Πού, προς τα πού, από δεξιά. Αχ, παιδιά, πόσο το απολαμβάνω αυτό, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πολλοί με ρωτάνε και μετά μου λένε, του Βαγγέλη, ναι, είναι του Βαγγέλη. Έγραφε ανέκαθεν. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη για τη σημερινή ημέρα. Οπότε τελείωσε η συνέντευξή μας. Οπότε, Νατάσα μου, εύχομαι πολύ καλή επιτυχία. Κοίταξε, οι άνθρωποι, οι ενδιαφέροντες άνθρωποι έχουν πολλές πλευρές. Αυτό παρατηρώ και διαπιστώνω. Ναι, έτσι. Και είναι ωραίο να έχουν πολλές πλευρές οι ενδιαφέροντες άνθρωποι, γιατί σπανίζουν. Έξαψη παντού όταν σε βλέπω, γίνεσαι αθόρυβη κραυγή. Και μετά. Χάνει ο έρωτας πνοή. Κλείνει ο κύκλος μια ζωή. Κι όλα αρχίζουν πάλι από την αρχή. Έτσι γίνεται όμως πάντα, Έξαψη, κλείνει κύκλος από την ανοίγει. Αρχή. Σε μένα θα πεις. Σε πετυχαίνω πάλι σε μια φάση όπως αυτές που συνήθως όταν βρισκόμαστε, που θα μου πεις ότι Άρη, επειδή εσείς δεν ξέρετε, δεν σημαίνει ότι εγώ δεν. Ενώ ξέρεις ότι ναι, εγώ δεν βιώνω το συνέστημα του έρωτα. Εγώ το βιώνω το συνέστημα του έρωτα πάρα πολύ ωραία, μαγικά. Μαγικά, μαγικότατα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να το επικοινωνώ κιόλας, έτσι. Νομίζω ότι ο κόσμος με αγαπάει για άλλους λόγους. Κάναμε μαζί Χριστούγεννα. Όλοι μας. Μαζί σου. Την επόμενη μέρα ξυπνάς. Είναι καλό ή κακό συμβαίνει στη ζωή μας. Αναγκαστικά θα μας πούν πώς πήγε εκείνη η βραδιά. Βεβαίως. Και εκείνη η βραδιά ήταν. Συγγνώμη που το λέω, είμαστε σε αυτό το κανάλι, αλλά ήταν πραγματικά μια θριαμβευτική βραδιά. Γιατί. Χαίρομαι πολύ. Νομίζω ότι όλη η Ελλάδα είδε εκείνο το βράδυ την Νατάσα και τους φίλους της. Εσύ πώς ένιωσες την επόμενη μέρα όταν σου το επικοινώνησαν? Μιλάω πολύ τίμια τώρα. Όπως ακριβώς το σχεδίασα, έτσι ακριβώς το έκανα. Ακριβώς όμως, δεν ξέφυγε καθόλου από αυτό που έβλεπα. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε το γύρισμα, εγώ με την πρώτη νότα που ακούστηκε, κατάλαβα ακριβώς ότι έγινε αυτό που επιθυμούσα. Διέστηση. Ακριβώς, το είχα δει. Την επόμενη μέρα όταν είδα ότι είχε αντίκρισμα αυτό, που για σας είναι νούμερα που λένε τόσο τις 100 και τόσο τις 100. Όμως από αυτό που ζήσαμε. Ακριβώς. Εγώ πήρα πολύ μεγάλη χαρά, αυτό ήθελα να σου πω, πήρα πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και σας ευχαριστώ. Είναι η ευκαιρία να σας το πω. Σας το είπα την επόμενη μέρα, αλλά σας ευχαριστώ και πάλι όλους. Μ' αρέσει που κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα ξεκινάει η έξαψη με τη φωνή σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Εμένα να δεις. Παιδιά, λοιπόν, ακούστε. Θέλω άπαντες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη να βλέπετε έξαψη. Σας παρακαλώ πολύ.